Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στις παρεμβάσεις. Να καλησπέρισουμε άλλες τρεις κυρίες. Την κυρία Φωτεινή Βρίνα, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Έχετε απλώσει, βλέπω εκεί πέρα και χαρτιά μπόλικα, έτσι. Το πρόγραμμα. Μισή ώρα έχουμε, δεν έχουμε παραπάνω. Λοιπόν, εδώ η κυρία Ρένα Δούρη, υποψήφια στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης έχει απλώσει χαρτιά και τάμπλετ, θέλω να πω όμως. Έχει κάνει ψηφιακή μετάβαση. Ναι. Καλησπέρα και η κυρία Τόνια Αντωνίου, υποψήφια. Λόγω της ημέρας και των ημερών φαίνεται είναι επικίνδυνο, τα λένε τα στελέχη και έρχονται όλοι με το πρόγραμμα, βλέπω. Ναι, το έχουν μπροστά και το διαβάζουμε, μην κάνουμε καλά λάθος. Κυρία Τόνια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόνια Αντωνίου, υποψήφια στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Λοιπόν, κύριε Δερόγλου, εδώ είναι. Είναι απλωμένα τα χαρτιά. Εδώ τι θέλετε, είναι το πρόγραμμα. Θέλετε να ξεκινήσουμε να πούμε δύο λόγια, επειδή δεν είπαμε στο προηγούμενο πάνελ, για να μην κάνουμε μια. Γιατί μα βλέπει και ο κόσμο από την αρχή τη εκπομπή ενδεχομένω, μην ξανακάνουμε επανάληψη των ίδιων θεμάτων, μία από τα ίδια. Είπαμε για την ιστορία Κατρούγκαλου σήμερα. Μετά, αν θέλετε να κάνουμε ένα σχόλιο, το κάνετε κι εσεί, κυρία Βρίνα, εσεί θα θέλετε ίσω να κάνετε. Θα ήθελα να κάνουμε δύο σχόλια. Είμαστε πια τρει μέρε με τι εκλογέ. Mm-hmm. Έχουμε δημοσκοπήσει. Κάτι δείχνουν οι δημοσκοπήσει αυτέ που προδιαγράφουν τι θα γίνει τη Δευτέρα, την επομένη των εκλογών. Λοιπόν. Μια γρήγορη ματιά να ρίξουμε μπορούμε στην κάρτα. Επιλέξαμε τον κύριο Τσίπρα να απευθύνεται επί της ουσίας στην έφταση Δευτέρα. Ναι. Και να καλεί τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου να συνεννοηθούν κάποια στιγμή. Ναι. Αυτό. Και θέλω να σας ρωτήσω. Γιατί πράγμα να συνεννοηθούν έχει σημασία. Ωραία, γιατί πάμε, ξεκινήσαμε λοιπόν με κυβέρνηση, με συγκυβέρνηση, όπως είπατε, με τα δημοκρατικά κόμματα. Πήγαμε σε μια κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση τι θέλει να πάει στο δικαστήριο, λέει τον κύριο Μητσοτάκη. Στη φυλακή, ειδικού σκοπού. Έπρεπε να καταλήξουμε όμως τι κυβέρνηση ζητάει. Λοιπόν, κυρία Δούρη, από εσάς ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα αυτή. Που δεν κουβεντιάσαμε τη. Ωραία. Νομίζω ότι και σήμερα, από εκεί έρχομαι δηλαδή, από τη μεγαλειώδη. Στο Σύνταγμα, ναι. Ναι, ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Σύνταγμα. Και σήμερα, αλλά δεν είναι σημερινό, για να το πούμε ως φρέσκο νέο. Εδώ και τρία χρόνια, από τότε δηλαδή που έχουμε τις προγραμματικές μας θέσεις από τα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής ως ψυχική υγεία, έχουμε απευθυνθεί σε όλα τα κόμματα που προς Θεού κανένας να τους απαγορεύσει να αυτοπροσδιορίζονται ως δημοκρατικά, ώστε να βρεθούν εκείνες προγραμματικές συγκλήσεις για να μην επιτρέψουν στον κύριο Μητσοτάκη να ουσιαστικά ξεθεμελιώσει την απλή αναλογική που ιδίως για τους νέους και τις νέες 17 χρόνων παιδιά, να το θυμίσω, μπορούν να ψηφίσουν την Κυριακή, να μην ξεθεμελιώσει μια προσπάθεια ώστε να τιμηθεί η λαϊκή κυριαρχία. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά. Πολλές φορές χρησιμοποιεί και μια σειρά από δημοσκοπήσεις που έχουν αρκετά προβλήματα. Μπορούμε, αν θέλετε, να τα συζητήσουμε. Και έχουμε φτάσει στις 11 προγραμματικές προτεραιότητες, γιατί ξαναλέω, οι προγραμματικές μας θέσεις, όπως άλλωστε και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, να με διορθώσει η κυρία Αντωνίου. Σε εκείνη το πάμε μετά. 364 σελίδες. Και να δούμε ποιες είναι οι προγραμματικές συγκλήσεις για να μην επιτρέψουμε, ξαναλέω, στον κύριο Μητσοτάκη να συμπαρασύρει την απλή αναλογική που τουλάχιστον η δική μου γενιά δεν την έχει ζήσει. Και να υπάρχει κυβέρνηση, λέτε. Και να υπάρχει κυβέρνηση. Πρέπει από να είστε πρώτοι, βέβαια, για να γίνει αυτό. Μέρα. Λέτε. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση. Αν δεν είστε πρώτοι, δεν το συζητάτε. Τώρα, κοιτάξτε, αυτό. Επειδή ο Αριστοφάνης έλεγε ότι και στην Ευτραπελία υπάρχουν και ψήγματα αληθείας, αλλά υπάρχουν και ψήγματα προσβολής, το αστιάκι περί ειδικού σκοπού είναι μια προσπάθεια που κάνει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Κέτσος και το επιτελείο του τις τέσσερις τελευταίες μέρες. Αντί να ρίξουμε φως στο σκοτάδι σε σχέση με τις πολιτικές και σε έναν απολογισμό της τετραετίας, είναι, αθρίζεται σε αυτό που ακούσαμε να κατηγορείται επίσης ο Αλέξης Τσίπρας, ότι κλείνει το μάτι στη Χρυσή Αυγή, και να μην επιτραπεί να γίνει ένας σοβαρός διάλογος και να ακούσουμε όλοι τι λέει, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Ο κ. Κουτσούμπας έκανε επίθεση σήμερα στον κύριο Τσίπρα για αυτό, δεν του έκανε Νέα Δημοκρατία. Ναι, απλώς εγώ. Είναι τραγικό να αναζητάτε ψηφαλάκια στους πασίστες και στις αρχές. Εγώ, κύριε Ελευθερόπουλου, περιοδολογώ ότι έχει συμβεί τα τελευταία 24 ώρα. Λέω λοιπόν ότι άκουσα τη διακαναλική με πάρα πολύ προσοχή και την άλλη μέρα ξύπνησα βλέποντας συγκεκριμένα ιδιοσιογραφικά, ο Θεός να τα κάνει, site, τα οποία ξέρουμε σε ποιες λίστες είναι. Λοιπόν, να λένε ότι το λίγο το πολύ ο Τσίπρας καλεί σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και το είπε στην κυρία Τζίμα στο μέλλον. Ενώ δεν ξέρω. Δεν καναλική ο κ. Τσίπρας. Αν μου επιτρέπετε. Τώρα η αλήθεια είναι ότι. Επειδή έχω πει πολλές συνεντεύξεις αυτές τις μέρες, γι' αυτό το λέω. Η αλήθεια είναι ότι έχω μπει στα αυτοκίνητα του ρεπόρτερ. Λοιπόν, λέω, η ιστορία του ειδικού σκοπού, η ιστορία του ότι ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει το μάτι στους χρυσαυγίτες, είναι για να αποτραπεί ιδίως τη βοηθεία των κυβερνητικών στελεχών, να δούμε τι Ελλάδα αφήνουνε 4 χρόνια μετά
και να ακουστούν πραγματικά ποιες είναι και οι δυνατότητες προγραμματικής σύγκλισης για να έχουμε τη Δευτέρα. Αν δεν άκουσα την απάντηση, μπορεί να την είπα και δεν την άκουσα, με δεδομένο ότι θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα πάντα. Μιλάμε. Δεν μιλάμε για δεύτερο κόμμα, τώρα τα υπόλοιπα. Έτσι. Ξαναλέω, εμείς εδώ και 3 χρόνια είμαστε κρυστάλλινοι και δεν σηκώνουμε το γάντι και σε αστειότητες. Αναφέραμε την αστειότητα ότι κλείνουμε εμείς το μάτι στη Χρυσή Αυγή. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλες αστειότητες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε στην κυρία Αντωνίου και μετά θα έρθω σε εσάς, κυρία Βρίνα. Γιατί εκεί απευθύνεται κυρίως η κυρία Δούρη, δεν απευθύνεται σε εσάς. Κύριε Ξενάκη, η θέση μας και κύριε Ελευθερόπουλου είναι ξεκάθαρη εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι το ερώτημα που τίθεται στο δημόσιο διάλογο είναι προς το ΠΑΣΟΚ. Και από τα άλλα κόμματα και από τους δημοσιογράφους. Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ αν την επόμενη μέρα δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Επειδή εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας και έχουμε αναλάβει τις ευθύνες και της διακυβέρνησης του τόπου 5 φορές και μάλιστα αυτοδύναμη, όταν χρειάστηκε ο τόπος να έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας, παραιτήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μπήκαμε σε συνεργασία διότι η χώρα ήταν στα βράχια. Άρα εμείς έχουμε αποδείξει στον ελληνικό λαό ότι προτάσουμε το εθνικό συμφέρον και μετά το κομματικό. Έχουμε πει το πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μιλήσουν οι πολίτες και κοντιγιορτή την Κυριακή. Οι πολίτες θα αποφασίσουν τι διακυβέρνηση επιθυμούν. Συνεργασίας που θα οδηγηθούμε τη Δευτέρα μετά από συζήτηση όλων των κομμάτων. Αν θα μπορεί να υπάρχει δηλαδή κυβέρνηση σταθερότητας, ασφάλειας, μακράς πνοής που υποτίθεται όλοι το επιθυμούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι τα άλλα κόμματα πολιτεύονται ως κόμματα διαμαρτυρίας, δεν θέλουν να υπάρξει συζήτηση με τα άλλα κόμματα για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Εμείς προτάσουμε πρώτα απ' όλα το πρόγραμμά μας, τις προτάσεις και ποιες κατά την άποψή μας είναι οι προτεραιότητες που χρειάζεται η χώρα για να βγει από τα διέξοδα τα οποία έχουν και οι πολίτες της. Αν μπορούμε να έχουμε συνεννόηση με τα κόμματα, γιατί θα πρέπει να υπάρξει ένα διάλογος και αν ο λαός μας τιμήσει και μας δώσει μια εντολή, εμείς θα την τιμήσουμε και επιθυμούμε να είναι κυβέρνηση αυτών των εκλογών και να μην οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές. Προτάσουμε το πρόγραμμα, έχουμε πει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και από εκεί και πέρα περιμένουμε να κάνουν τα άλλα κόμματα. Στη Δευτέρα το ταυτόχρονα, πρωί, συμφωνεί με αυτά που έχετε βάλει ως όρους. Τα 3 βασικά ή 4 βασικά. Ταυτόχρονα έχουμε πει ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να το υλοποιήσουν κάποια πρόσωπα τα οποία είναι φερέγγια και αξιόπιστα. Άρα θα συζητήσουμε και στο επίπεδο των προσώπων και του επικεφαλής και του κυβερνητικού σχήματος. Και βέβαια ζητούμε από τους Έλληνες πολίτες να μας δώσουν όσο το δυνατόν δύναμη, ένα ισχυρό ποσοστό για να μπορούμε να πιέσουμε, να διαπραγματευτούμε στο διάλογο τα θέματα τα οποία έχουμε θέσει και όσο περισσότερο μας στηρίξει ο λαός, τόσο πιο αποτελεσματικοί θα είμαστε. Αυτή είναι η θέση μας, όπως λέτε, λένε οι δημοσκοπήσεις ως τρίτο κόμμα και εμείς θα δείξουμε ότι μπορεί να υπάρξει διέξοδο την επόμενη μέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως δεν έχει απαντήσει σε αυτό τον έντονο δημόσιο διάλογο που γίνεται εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Αν δεν πάμε στις δεύτερες εκλογές, γιατί από το πρώτο το έχει απορρίψει, αν είναι πρώτο κόμμα, και πάμε τον Ιούλιο από ό,τι έχει προτείνει κιόλας, και πάμε στις δεύτερες εκλογές, αν επίσης ο ελληνικός λαός δεν τον βγάλει αυτοδύναμο, τι θα κάνει. Λέει, θα δούμε τότε. Ναι. Τι εννοεί, ότι δεν έχει καθόλου κουλτούρα συνεργασίας. Μάλιστα. Διότι να σας πω κάτι, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αν είμαι πρώτο κόμμα θα συζητήσουμε την επόμενη μέρα. Βέβαια πρέπει να πω στην κυρία Δούρου ότι δεν βγαίνουν όλα από το μυαλό μας, ούτε των δημοσιογράφων, ούτε το δικό μας μυαλό. Διότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι βρίσκονται σε βέρτικο. Υπάρχει κατά την άποψή μου κρίση ιδεολογικής και πολιτικής ταυτότητας και φαίνεται ξεκάθαρα και από τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων και σήμερα με το τι έγινε και ενώ επίπεδο προγραμμάτων και βέβαια όσο αφορά και το θέμα το τι κυβέρνηση μπορεί να σχηματιστεί. Βέβαια σε σχέση και με τη Χρυσή Αυγή και ούτω καθεξής. Πολύ φοβάμαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να έχει ένα καθαρό ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα που αυτό φαίνεται με όλα τα 3 ζητήματα τα οποία έχω θέσει
που δυστυχώς δεν το έδειξε κατά την άποψή μου, διότι έχει μία στόχευση εντελώς ψηφοθυρική. Λοιπόν, και ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα συν ένα στην πολιτική. Ένα συν ένα στην πολιτική δεν κάνουν δύο. Ναι. Και με αφορμή σήμερα τον κύριο Κατρούγκαλο, που υπερασπίστηκε την πολιτική του σε ένα νομοθέτημα που ήταν υπουργός, αλλά δεν ευθύνεται ο κύριος Κατρούγκαλος, ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα Καμένου. Το λέω αυτό διότι ένας υπουργός φέρνει ένα νομοσχέδιο, εντάξει, αλλά δεν το φέρνει από μόνο. Λοιπόν, το παρακαλώ, όχι κυρία Πριν να λέξει, κύριε Λευθερόπουλο, και το λέω αυτό και κλείνω. Και κλείνω σε μια κουβέντα, κύριε Ξανά. Και κλείνω λέγοντας. Εμεί είμαστε σε βέρτικο. Εάν δεν σε είναι προσέγγιση μου, διότι αυτή τη στιγμή αν έχετε μπλέξει γραμμέτωπο. Έχετε μπλέξει τι γραμμέ. Θα έχουμε ό,τι θέλουμε. Κυρία Δούρου, λέμε την άποψή μας, την καταθέτουμε στο δημοκρατικό λαό. Φανταστείτε τώρα, όχι, εγώ τα αφήνω να εξελιχθεί, ξέρετε γιατί. Και κλείνω ένα δευτερόλεπτο, συγγνώμη. Γιατί όταν μιλάει ο κύριος Τσίπρας για συνεργασία και είναι αυτό το επίπεδο, τελειώσω και να πάρετε το λόγο. Ναι, τελειώστε όμως, κύριε Δούρου. Κύριε Ξανά, κύριε Λευθερόπουλο, ότι μπλέξαν τις γραμμές τους είναι ξεκάθαρο. Και αυτό απευθύνουμε στους δημοκράτες και στους προοδευτικούς πολίτες. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αλλάξει σελίδα και να φέρει την αλλαγή. Γι' αυτό καλούμε τους δημοκρατικούς πολίτες να στηρίξουν τον ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, που το έχει κάνει απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και παλιά και μπορεί να το ξανακάνει. Έχει, δεν θα σας κάνω ερώτηση. Τι ερώτηση μου κάνετε και σε εσάς. Αυτή τη στιγμή. Σας είπε ένα πράγμα. Σας είπε τι θα γίνει. Θα κάνουμε εκλογές μέχρι το 2024, μέχρι να γίνετε αυτοδύναμη. Σας είπε με έναν τρόπο. Εγώ το λέω λίγο πιο χοντροκομμένα. Πολύ ωραία το είπατε, κύριε. Εγώ νομίζω. Ακούστε κάτι. Ήδη η δημοσκοπήση και η τελευταία δημοσκόπηση έδειξε ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται αυτή τη στιγμή να αγγίζει το 36%. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη. Άρα δεν θα χρειαστεί. Για την Κυριακή, μιλάμε για τις δεύτερες εκλογές. Ναι, για την άλλη. Ναι. Άρα δεν νομίζω ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία σε αυτό που περιγράφει πριν από λίγο η κυρία. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Το 36 πότε θα το έχετε. Τώρα, σε αυτές τις επόμενες θεωρίες, μετά από αυτό θα είναι αυτοδύναμη. Ναι. Εντάξει, πρόβλημα. Θεωρώ ότι δικιά μου πρόβλημα είναι. Ναι, όχι, συγγνώμη, δεν το πρόβλημα. Ήθελα απλώ να πω. Κοιτάξτε. Ήθελα να πω το εξής. Πριν από λίγο άκουσα. Οι δύο κυρίες μεταξύ τους είχαν μία διαφωνία. Ενώ την ίδια στιγμή ο κύριος Τσίπρας καλεί για μία κυβέρνηση δημοκρατικών. Των δημοκρατικών κομμάτων. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχουμε καταλάβει τι κυβέρνηση θα είναι. Προοδευτικό. Ναι, εντάξει, προοδευτικό. Το λένε και δημοκρατικό. Γιατί αυτά που είναι με τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις του κ. Ανδρουλάκη δεν είναι και πολύ δημοκρατικά. Πάντως, να σας πω κάτι, κυρία Δούρου, επειδή και εσείς και εγώ και η κυρία Αντωνίου πηγαίνουμε στις γειτονιές, δεν νομίζω να σας έχει ρωτήσει κανείς, δεν έχει ασχοληθεί κανείς με τις υποκλοπές. Αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι η καθημερινότητα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που εγώ θέλω, αυτό που θέλω να πω εγώ λοιπόν είναι ότι ακούστε με κάτι, η απλή αναλογική έχει δοκιμαστεί και έχει δοκιμαστεί στην αυτοδιοίκηση ήδη και έχει αποτύχει. Αλλάζετε το αντικείμενο της συζήτησης. Γιατί αλλιώς θα φτάσουμε να ξαναεπαναλαμβάνουμε αυτά που γίνονται στα άλλα πάντα. Εγώ διαφωνούσα με την κυρία Αντωνίου. Δεν τη διέκοπτα. Όταν όμως λέγονται ψέματα, δεν μπορεί να μην διακοπτήσει. Δύο λεπτά. Μπορεί και εσείς να μην διακοπτήσετε. Κυρία Δούρου, και εσείς μπορεί να είπατε ψέματα, αλλά δεν σας διέκοψα. Αφήστε. Και αυτή τη στιγμή ας δώσουμε στους πολίτες να καταλάβουν και να πάμε σε αυτό που πολύ σωστά αναφέρατε. Να πάμε να κάνουμε τον απολογισμό και να πούμε τι θα φέρουμε μπροστά μας για τους πολίτες. Όχι να καθίσουμε τώρα να κάνουμε αυτό. Εντάξει. Εγώ, αν κάνετε απολογισμό τις τετραετίες, είμαι μια χαρά. Παρακαλώ, φυσικά παρακαλώ. Θα κάνω απολογισμό. Σας δίνω και. Βεβαίως θα κάνω τον απολογισμό. Κυρία Δούρου, να σας πω κάτι. Συντονίζουμε τη συζήτηση εδώ πέρα, αν μας επιτρέπετε. Αν μας επιτρέπετε. Λοιπόν, κύριε. Παρακαλώ. Λοιπόν, κυρία. Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στόχο είχε να βοηθήσει και να στηρίξει την ελληνική οικογένεια και τις ευάλωτες ομάδες. Και σε αυτό το κομμάτι έχει πετύχει 100%. Πρώτον, γιατί έφερε την άδεια πατρότητας
και την προστασία για την απόλυση των γονέων που κάνουν χρήση ειδικών αδειών ανατροφής τέκνων. Δεύτερον, είχαμε την επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας από 6 σε 9 μήνες, κάτι που ήταν πάγιο αίτημα στον ιδιωτικό τομέα. Είχαμε τη διεύρυνση του προγράμματος για το ολοήμερο σχολείο από τις 4 στις 5.30, κάτι που βοήθησε την ελληνική οικογένεια και τους εργαζόμενους. Είχαμε αύξηση του αφορολόγητου ορίου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Είχαμε το επίδομα 2.000 ευρώ που δόθηκε για κάθε παιδί το οποίο γεννιέται. Δώσαμε την αύξηση των επιδομάτων της πολύτεκνης οικογένειας. Είχαμε τη μείωση του ΦΠΑ και μάλιστα και στα βρεφικά είδη για τα οποία οι νέες οικογένειες είχαν όταν ξεκινάνε τη ζωή τους να υπάρχει μια στήριξη. Μπήκαμε στο πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς. Είχαμε τους χώρους φύλαξης βρεφών που έγινε στους χώρους εργασίας σε συνεργασία με επιχειρήσεις. Προχωρήσαμε στην έκδοση και στην ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών και μπορέσαμε και κάναμε την ψηφιακή πολιτική την οποία είχαμε ανακοινώσει. Προχωρήσαμε στον προσωπικό βοηθό. Διαφωνείτε σε κάτι από αυτά που λέω? Τα ακούμε, αλλά εγώ απολογισμό κάνω. Γιατί η κυρία Δούρη είναι μεγάλο απολογισμό. Όχι, είναι μεγάλο. Ένα κομμάτι. Ακούστε με κάτι. Ένα κομμάτι σας λέω. Δεν μπαίνω ούτε στην παιδεία, ούτε στην υγεία, ούτε στην εθνική άμυνα. Γιατί αν πάω στην παιδεία, θα σας πει στην υγεία, τότε θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Αλλά ειδικά στο θέμα. Γιατί στο θέμα της παιδείας δεν είχαμε τους 25.000 διορισμούς των εκπαιδευτικών, όταν είχαμε 12 χρόνια να δούμε διορισμούς. Όταν πήγαμε στην υγεία, δεν βρεθήκαμε μπροστά σε μια πανδημία που κληθήκαμε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας και πήγαμε στις 1.300 μεθ. Όταν πήγαμε στην αύξηση του κατώτατου μισθού, δεν ήταν στο πρόγραμμά μας τα 780 ευρώ. Όχι, πόσο, όχι, απολογισμό κάνω. Ναι, ναι, πόση ώρα θα κάνει απολογισμό? Συγγνώμη, μπορείτε να κάνετε 3 ώρες με κάθε απολογισμό. Όχι, δεν είναι έτσι. Απλώς εγώ άλλαξα την κουβέντα. Καλά κάνετε και παίρνετε θέματα συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πούμε στον ελληνικό λαό. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να θέλω να πω ότι ήταν όλα τέλεια. Φυσικά και γίνονται λάθη. Λάθη δεν κάνει μόνος όποιος κάθεται στο σπίτι του. Αυτός που εργάζεται και που θέλει να φέρει το καλό στις πολίτες και στην κοινωνία θα κάνει και τα λάθη του. Και εδώ είμαστε και γι' αυτό ζητάμε από τον ελληνικό λαό να μας στηρίξει, να μας ψηφίσει, να μας πιστέψει, γιατί υλοποιήσαμε το πρόγραμμά μας κατά το μεγαλύτερο μέρος και μένει αυτή τη στιγμή να πάμε σε όσα έχει ανακοινώσει το πρόγραμμά του ο Πρωθυπουργός. Απόλυτα κοστολογημένο πρόγραμμα και στο θέμα της υγείας. Όταν ο Πρωθυπουργός έρχεται και λέει ότι την επόμενη τετραετία το 30% θα είναι στην υγεία, πολύ σωστά το βάζει, κύριε Ξενάκη και κύριε Ελευθερόγλου. Δυστυχώς βρήκαμε μία υγεία σε κατάρρευση. Και τουλάχιστον η χώρα μας μπόρεσε να αντέξει αυτή την δύσκολη περίοδο της πανδημίας, όταν άλλες χώρες κατέρευσαν, όπως η Αγγλία ή όταν είχαμε τις εικόνες που βλέπαμε στην Ιταλία. Την ακούσατε την εικόνα, περιγράφεται αλφαγιώτα, έτσι, από την κυρία Βρίνα. Τώρα, εγώ δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε αυτά τα οποία ακούσατε πιο πριν. Επειδή ακούμε μόνο περιγραφές του τι αρνητικές, δηλαδή και ακόμα και η διαφημιστική εκστρατεία που βλέπω του ΣΥΡΙΖΑ στην τηλεόραση, είναι μια, εσείς το ξέρετε το αντικείμενο, άλλωστε μια εικόνα χώρας που είναι ισοπεδωμένη, βομβαρδισμένη κυριολεκτικά. Θέλω να ακούσω την άποψή σας λοιπόν, και αν συμβαίνει αυτό, πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις για τις οποίες εκφράσατε ενστάσεις, να δείχνουν, εγώ δεν λέω 35, έστω 30% αυτής της χώρας να στηρίζει ακόμα τη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, αν δεν είναι 35. Ας πούμε ότι η κυρία Αντωνίου, εκπροσωπούντας του Κινάλ και εν ώψη της απλής αναλογικής... Πασόκ λέγεται, λέγεται Κινάλ. Πασόκ. Πασόκ και ένα Κινάλ στο τέλος. Δεν το λέτε Πασόκ. Και εν ώψη της απλής αναλογικής επιτίθεται στην εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να αυξήσει τα ποσοστά του Κινάλ. Και εγώ, ως εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επιτίθεμαι και αρνούμε τα όσα μόλις άκουσα τώρα από μια στήρα αντιπολιτευτική στάση. Όμως, όταν θα πάμε στον ΟΑΣΑ, όταν θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν θα πάμε στην αναφορά της Standards and Poor's που εξήγησε γιατί δεν μας έδωσε την επενδυτική βαθμίδα, για την οποία έχουμε ακούσει τουλάχιστον 5 φορές τον κύριο Μητσοτάκη να την αναγγέλει τα τελευταία 4 χρόνια, θα δείτε
ότι ούτε την υγεία άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε κατάρρευση. Αντιθέτως, το Μάρτιο του 2019 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βράβευσε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι μέσα σε δημοσιονομικούς περιορισμούς είχαμε ανάταξη του δημοσίου συστήματος. Αντιθέτως, αυτό που έγινε τα τελευταία 4 χρόνια με την Νέα Δημοκρατία είναι χωρίς προηγούμενο. Και η κυρία Βρίνα είναι διοικήτρια στο νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας και ξέρει, για παράδειγμα, ότι χρειάστηκε να το επισκεφτώ τουλάχιστον 2 φορές για να ασκήσω πίεση τόσο στο Υπουργείο Υγείας όσο και στον σημερινό Περιφερειάρχη, όπου δεν προχώρησαν καν αυτά τα οποία είχαν ήδη δρομολογηθεί από τον κύριο Ξανθό και τον κύριο Πολάκη και με τη δική μου υπογραφή. Λοιπόν, αν κάνουμε απολογισμό στα ζητήματα της υγείας, θα δούμε ότι η Νέα Δημοκρατία τόλμησε, όπως είχε τολμήσει και ο πατέρας του σημερινού Έλληνα Πρωθυπουργού, να διαμελήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα από τα τελευταία που έκανε, έτσι, ήταν να ψηφίσει, ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε γιατρούς να μπορούν 2 φορές την εβδομάδα να πηγαίνουν σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ο κύριος Κοντοζαμάνης βρήκε 4.500 δρομολογημένες προσλήψεις και τις κατήργιες. Ο κύριος Κικίλιας, σε εκείνο το ξέφωτο μεταξύ των αυστηρών πρώτων υγειονομικών περιορισμών και των δεύτερων που βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης στη Σαντορίνη και είπε ότι τελείωσε ο κορονοϊός, μίλησε πρώτη φορά για ΣΔΙΤ, αν θυμάστε, στη Λάρισα και στη Θεσσαλία. Λοιπόν, το να μιλάμε για την υγεία αυτή τη στιγμή και να λέμε ότι φρόντισε ο κύριος Μητσοτάκης στην υγεία είναι ψευδές, ψευδέστατο. Να πάμε στα ζητήματα της παιδείας. Ειδικά εσείς μην το λέτε αυτό. Ακριβώς. Γιατί ξέρετε, γιατί αναφερθήκατε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Αλλά δεν μου αρέσει να είμαι αυτοαναφορική. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ζητήματα της παιδείας, κύριε Μητσερόλου και κύριε Ξενάκη. Και πώς το παρέλαβα. Ναι, ήταν ένα νοσοκομείο το οποίο το έκλεισε. Με την Α και Β παθολογική μη κλεισογκρεμισμένη. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αναπτύξεως. Το έκλεισε το 2013. Και όσοι διαβιούμε και έχουμε μεγαλώσει τα δυτικά. Δεν το ανοίξατε. Όσοι διαβιούμε και έχουμε μεγαλώσει τα δυτικά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι ήταν αυτό. Λοιπόν, αν πάμε στα ζητήματα της παιδείας, η αμετακίνητη κυρία Κεραμέως, πέρα από παγουρίνια και πέρα από κάτι μάσκες, οι οποίες αφού είχαν παραγγελθεί με απευθείας ανάθεση στις αίρες σε επιπλοποιείο, μας ήρθαν τα πετσαρίες πίσω. Αυτό που έκανε ήταν με την ελάχιστη βάση εισαγωγής να αποτρέψει την κοινωνική κινητικότητα και τη μόρφωση δεκάδων χιλιάδων νέων. Να και κλείσετε, θα προλάβω και εσάς και την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας το εξής. Γιατί βάλατε την ελάχιστη βάση εισαγωγής? Γιατί μας είπαν ότι κάποιοι μπαίνουν και είναι μπουμπούνες και δεν βγαίνουν ποτέ. Οι λιμνάζοντες φοιτητές στα πανεπιστήμια της πατρίδας μας παρατηρούνται με το μεγαλύτερο αριθμό να είναι στη νομική. Δηλαδή, πού? Μεταξύ των πρώτων. Γιατί? Γιατί κάπως μπορεί να μην περαιώσει. Πρέπει να κλείσετε, κυρία Δούρου, κλείστε. Όχι, δεν θα απαντήσει. Δεν θα απαντήσει. Ο χρόνος είναι λίγος. Πρέπει να το διαχειριστώ. Παρακαλώ. Πρέπει να διαχειριστούμε τον χρόνο. Για να μιλήσει και η κυρία Δούρου. Κυρία Βρίνα, αφήστε να τελειώσει. Αφήστε να τελειώσει, παρακαλώ. Για να διαχειριστούμε τον χρόνο, παρακαλώ. Για να μιλήσει και η κυρία Αντωνίου, ξαναλέω το εξής. Ναι. Δεν είναι το Πασόκ, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που αυτή τη στιγμή μιλάνε ότι μέσα στη τετραετία δεχόμαστε εισηγήσει να έρθει η Europol στην πατρίδα μας. Δεχόμαστε εισηγήσει για τα ζητήματα της καταστολής. Δεχόμαστε εισηγήσει για την ελευθερία του τύπου. Δεν ξέρουν τι θα γίνει με την μείωση των μισθών της αγοραστικής τους αξίας. Κλείσατε, κυρία Δούρση, παρακαλώ. Πάρα και πολύ. Λέω λοιπόν το εξής. Άλλη μια τετραετία με τον κύριο Μητσοτάκη είναι άλλη μια τετραετία λοιπόν, χαμένη. Κυρία Αντωνή. Ο ελληνικός λαός είναι πολύ απογοητευμένος αυτά τα 8,5 χρόνια. Και από τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Πάνο Καμένο. Άλλωστε οι πολιτικές τους και το μοντέλο διακυβέρνησής τους οδήγησαν στην αυτοδυναμία του κυρίου Μητσοτάκη και σήμερα 4 χρόνια μετά οι πολίτες είναι βαθιά απογοητευμένοι γιατί δεν είδαν καλύτερες μέρες. Είδαν μια κυβέρνηση εντελώς αναποτελεσματική, μου να αυξάνει τις ανισότητες, την ανασφάλεια. Άλλωστε ένας πρωθυπουργός όταν τα τελευταία 2 χρόνια αναγκάζεται λόγω των πολιτικών του και της αναποτελεσματικότητάς του να ζητήσει 4 με 5 φορές συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι ίδιοι οι πολίτες δεν επιθυμούν ξανά την εκλογή του. Και βέβαια πρέπει να πω ότι η ακρίβεια στα αγαθά, στην ενέργεια έχει τσακίσει τα νοικοκυριά. Δεύτερον, όσο αφορά
τους δανειολήπτες, γιατί για μας το πρώτο θέμα είναι το ιδιωτικό χρέος, που είναι μία βόμβα στα κοινωνικά θεμέλια αυτή τη στιγμή της ελληνικής κοινωνίας. Για τα δάνεια δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, ούτε μία κυβέρνηση ούτε άλλη. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε όλα τα κόκκινα δάνεια, τα πήγε στα φανς, ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν έβαλε κανόνες στα φανς, δεν λειτουργήσε και δεν πήρε μέτρα ούτε για την προστασία της πρώτης κατοικίας που καταργήθηκε επί της ουσίας. Επί της ουσίας. Εμένα με βολεύει η γραμμή τι πλατεία αυτή παπάγου του Κομμουνιστικού Κόμματο, αν την ακολουθεί και μια έμπειρη γυναίκα εκπρόσωπο του Πασόκ, μα βολεύει. Εντάξει, ωραία. Εσεί θέλετε προοδευτική συμμαχία όταν συνεργαστήκαμε τον Πάνο Καμένο και λέγατε τότε δεν συνεργαστείτε. Όταν λέγατε ότι το ίδιο έκανε ο Κομμουνιστικό πρέπει να κλείνουμε και πρέπει να μιλήσει η κυρία Βρίνα. Παρακαλώ. Πρώτον, δεν επεκτείνατε τον νόμο. Δεν επεκτείνατε τον νόμο. Και δεύτερον, κυρία Δούρου, εδώ ο κύριος Τσιάρας επιλέξατε να πάρετε όλα τα κόκκινα δάνεια και να το πάτε στα φανς να κάνετε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Να το κάνετε τη δόνη μου. Εγώ δεν διέκοψα. Κύριε Ξενάκη, μισό δευτερόλεπτο. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αλλά όταν λέμε αλήθειες πονάνε. Και αυτή τη στιγμή οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν τι έκανε και μία κυβέρνηση και η άλλη. Ζητούν εναλλακτικές πολιτικές. Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις που έχουμε συζητήσει μαζί τους, γιατί εδώ έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία έχει ξεχάσει να συζητά με τους αρμόδιους για τα θέματα που τους απασχολούν. Και εμείς δεσμευόμαστε ότι θα παλέψουμε και για τους δανειολήπτες και του ελβετικού φράγκου και θα αγωνιστούμε πρώτα απ' όλα για το εθνικό σύστημα υγείας. Διότι αυτή τη στιγμή. Και εγώ τον τροχονόμο κάνω όπως είδες. Λοιπόν, κυρία Βρίνα. Εμείς είχαμε άλλη πολιτική πρόταση. Ποια είναι η πολιτική? Είχαμε μιλήσει για καλή και κακή τράπεζα. Και ο κύριος Τσίπρας ούτε καν το άκουσε με τον κύριο Αντωνίου. Για να τελειώνουμε. Και μην τη διακόψετε, παρακαλώ πολύ, την κυρία Βρίνα. Μου επιτρέψετε, γιατί με διακόπτετε. Επειδή κάνω κριτική στα 8,5 χρόνια, ποια αν οι πολίτες ήταν ενθουσιασμένοι, κυρία Βρυνή, δεν σας διέκοψε επιτέλους. Λίγο, ναι, το ότι φτάσαμε σήμερα να είμαστε και να μιλάμε για μνημόνια, την πλήρη ευθύνη την έχετε εσείς ως κόμμα το 2009 και το 2010. Είστε αυτοί οι οποίοι είπατε λεφτά υπάρχουν και μετά βρεθήκατε σε ένα νησί να λέτε να σας πάμε, να λέτε να μας πηγαίνετε στα μνημόνια. Κυρία Βρίνα, κάντε μια τοποθέτηση. Καλύψε τον κύριο Καραμαλή, τον ξέπλυνε και ο Τσίπρας και συνεχίζουμε μια χαρά. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Το πρόβλημά σας είναι ο Καραμαλής. Πάρα πολύ ωραία. Ξεχάσατε όλα αυτά που έχετε πει. Αύγουστο νύχτα. Νύχτα δεν έφυγε ποτέ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ούτε το κόμμα σας δεν ήθελε να πάτε σε εκλογές. Ποιος έχει φύγει νύχτα είναι άλλος και έχει εξαφανιστεί. Να μιλούσε 10 χρόνια που δεν μας είπε τι έγινε. 10 χρόνια σιωπηλός. Παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Ξενάκη, δεν γίνεται. Τελειώσαμε. Δεν έχω χρόνο, μα δεν έχω χρόνο. Τραβάω εγώ θέλω να καλέσω κλείνω λέγοντας ότι οι πολίτες τουλάχιστον πρέπει να πάνε στην κάλπη και να δώσουν το δικό τους μήνυμα, ναι. Διότι είναι βαθιά απογοητευμένοι, τουλάχιστον όσο μας αφορά. Μάλιστα. Έχουμε πάθει και έχουμε μάθει. Μάλιστα. Δυστυχώς τα άλλα κόμματα βλέπω ότι δεν έχουν βάλει μυαλό. Το μήνυμα ο ελληνικός λαός το έχει στείλει ήδη και φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. 48% θα πάρετε από την πρώτη Κυριακή. Τι σας ενοχλεί, κύριε? Όχι, μα εγώ το λέω. Σας ενοχλεί και αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή είστε πριν το κόμμα και έχετε φύγει κάτω από το 10%. Κλείσει, να μην κάνετε άλλο διάλογο, φτάνει. Μα κάνετε να είχαμε άλλη μισή ώρα. Εγώ θέλω να καλέσω τον ελληνικό λαό να πάει την Κυριακή να ψηφίσει. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε. Παράπονα μπορεί να υπάρχουν, δυσαρέσκειες μπορεί να υπάρχουν. Η αποχή όμως δεν είναι καλή για κανέναν. Και εγώ ζητώ όλοι να πάνε το να ψηφίσουν οι γυναίκες, κύριε Ελευθερόγλου, ή όχι. Αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Φυσικά να ψηφίσουν. Γυναίκες, γιατί οι γυναίκες και μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να δώσουν λύση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αντωνίου, στο νότιο το ΜΕΤΣ Β' Αθηνών, κυρία Δούρου, στο δυτικό το ΜΕΤΣ Β' Αθηνών και εσείς, κυρία Βρίνα, στο βόρειο το ΜΕΤΣ Β' Αθηνών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε, ανανεώνεται το πάνελ. Θα έχουμε και ιατρικό πληθυσμό στο τρίτο πάνελ.